Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι πολύ καλά, βασικά είμαι πάρα πολύ καλά γιατί πήγα στην Κίκο Μιλάνο και τη σήκωσα όσο μπορούσα και όσο βαστούσε η τσέπη μου που λένε. Έκανα και τα νύχια μου χθες και λαμπειρίζουνε, τώρα δεν μπορώ να σας τα δείχνω, να το. Ήρθα σήμερα να σας κάνω έτσι ένα haul και ένα tutorial με τα πράγματα που πήρα από Κίκο Μιλάνο και είμαι πολύ ενθουσιασμένη, πραγματικά, δυστυχώς δεν άντεξα να μην δεν τα δοκιμάσω. Τα έκανα και σε story έτσι λίγο στο Instagram, όλοι λίγο πάθατε ένα κακό με το κραγιόν και είπα δεν έρχομαι και εδώ πέρα να σας τα δείξω έτσι πιο αναλυτικά και πώς κάθονται στο πρόσωπό μου. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Τι έχω εδώ? Ναι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, θα τα παίρνω με τη σειρά. Πήρα μια ενυδατική, η οποία λέγεται Hydra Glow Pro, είναι αυτή εδώ. Μισώ να την ανοίξουμε γιατί έχει και πολύ ωραία συσκευασία. Είναι αυτή. Μου αρέσει πάρα πολύ που έχει dispenser και ότι δεν είναι έτσι. Έχει μέσα γυαλουρονικό και επίσης ανακάλυψα στην πορεία, αφού την είχα πάρει ήδη, ότι έχει και 10 δίκτυα SPF. Και για μένα αυτό μου αρέσει δηλαδή πάρα πολύ όταν συμβαίνει αυτό στις κρέμες μου, γιατί έχω έστω και λίγο το χειμώνα προστασία, χωρίς να φορέσω ας πούμε αντιλιακό. Πάρα πολύ ικανοποιημένη και έχει και μία λάμψη μέσα, τώρα θα το δείτε. Ένα πλάτσε έκανα, έβγαλε αρκετή ποσότητα. Δεν έχει χρώμα, απλά είναι έτσι μπέζ. Απλά γυαλίζει όλο το δέρμα πραγματικά. Απλά δεν είναι τόσο ενυδατική. Από άποψη ότι αν τη θέλετε για πολλή ενυδάτωση, δεν είναι. Είναι ωραία για primer, δηλαδή πριν το μακιγιάζ και δίνει έτσι μια λάμψη. Έχει κάποιες ριδίζουσες περλίτσες μέσα ας πούμε. Και ενυδατώνει, αλλά πολύ ήπια, πολύ ήπια. Συνεχίζω με τις ίδιες σειράς, το Hydra Pro Eyes. Είναι κρέμα για τα μάτια. Αυτή μου άρεσε πιο πολύ δηλαδή από την κρέμα του προσώπου. Είναι σε αυτή τη μορφή πάλι. Με ένα πατ θα βάλω και στα δυο μου μάτια. Είναι αρκετά ενυδατική αυτή. Πάλι με υαλουρονικό είναι. Αυτή δεν έχει λάμψη μέσα. Αλλά μπαίνει μέσα στις λεπτές γραμμές και κάπως τις ενυδατώνει. Δεν βάζω στο πάνω βλέφαρο για να μην το κάνω λιπαρό. Γιατί αν το κάνεις λιπαρό μετά το πάνω βλέφαρο δεν θα σου κάτσει σκιά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Περιμένω λίγο να στεγνώσει και να προφηθεί από το δέρμα μου. Και όσο περιμένω να σας πω ότι για όλα αυτά που πήρα πλήρωσα 110 ευρώ. Παρ' όλα αυτά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη για ό,τι πήρα. Δηλαδή μου βγήκανε όλα τέλεια. Συνεχίζω με το make-up από Kiko Milano και είναι το Insta Moisture. Ζήτησα από την κοπέλα να μου δώσει ένα make-up με όχι πάρα πολύ μεγάλη κάλυψη και πράγματι είναι το πρώτο make-up που ζητάω να μην έχει κάλυψη και μου το δίνουν και είναι τόσο wow πάνω στο δέρμα μου. Λες και εγώ δεν ξέρω τι έχω βάλει. Λοιπόν, η δικιά μου απόχρωση είναι η 1,5 νι. Αυτή εδώ, βλέπετε, είναι ακριβώς εγώ. Δεν ξέρω πώς το διαλέξαμε έτσι. Και επίσης είναι ένα make-up με 25 δίκτυα προστασίας και τρελάθηκα. Εννοείται το καλοκαίρι θα πάω να πάρω μια σκούρα απόχρωση και μόνο αυτό θα φοράω, ας πούμε. Μου άρεσε πάρα πολύ, θα το δούμε στην πορεία. Επίσης αυτό θα το δούμε στην πορεία, είναι χριστουγεννιάτικο edition. Λοιπόν, το συγκεκριμένο, παιδιά, είναι ένα duo stick. Απ' τη μία είναι highlighter. Έχει πολύ ωραία ηριδίζουσα περλοκατάσταση και απ' την άλλη είναι ρούζ. Μου άρεσε πάρα πολύ και είναι τεράστιο και το μέγεθος, οπότε value for money γενικά η Kiko, γενικά σαν εταιρεία. Και πολύ χάρηκα που ήρθε και στη Θεσσαλονίκη γιατί το περίμενα πώς και πώς αυτό το πράγμα. Εσείς εκεί στα Αθήνας είχατε και Κομιλάνο, είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, έκανε ένα χρόνο να έρθει μετά από εσάς, τέλος πάντων. Αλλά ήρθε για τα καλά, ήρθε, άνοιξε 3 μαγαζιά, έτσι είναι. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ πέρα το eyeliner, το οποίο είναι το Super Color. Είναι ένα waterproof eyeliner, χρυσό, βγαίνει έτσι. Το καφέ δίπλα μην το βλέπετε. Λοιπόν, όταν λέμε είναι waterproof, εννοώ ότι έκανα μπάνιο, έβαλα κρέμα. Το τρίψα, έβαλα γαλάκτωμα. Παιδιά, δεν φεύγει ποτέ, ποτέ. Είναι ό,τι καλύτερο και έχει και άλλες αποχρώσεις. Και έχει και πολύ πιο γλυτεράτα. Ό,τι καλύτερο. Συνεχίζω με ένα μολύβι το οποίο δεν θα βάλω σήμερα, όπως και το eyeliner δεν θα το βάλουμε σήμερα. Θα το βάλουμε στην πορεία των βίντεών μας, τόσο πολλά κάνουμε. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ,
το οποίο το δοκίμασα κιόλας και είναι εκπληκτικό. Το συγκεκριμένο είναι το Lasting Precision. Είναι ένα εκπληκτικό, εκπληκτικό, επίσης δεν φεύγει από πάνω από το μάτι ποτέ, μολύβι. Το λάτρεψα, έχει μπει στα αγαπημένα. Και γράφει κάπως έτσι, σαν καφέ μπορντό. Και έχει και λίγο ηριδίζουσα απόχρωση μέσα. Και βγάζει και λίγο μαύρο. Είναι πολύ περίεργο, μου άρεσε τόσο πολύ, τόσο πολύ όμως. Το κοκομπλόκο που πάθανε όλοι, εννοείται, θα σας το δείξω αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό εδώ το κραγιονάκι, το χριστουγεννιάτικο, το οποίο είναι η απόχρωση 03 Holiday Gems. Και δείτε. Δεν θυμάμαι ποια εταιρεία το έχει βγάλει αυτό με γκλίτερ έτσι γύρω γύρω. Μια μεγάλη εταιρεία κιόλας, η Gucci, δεν θυμάμαι, τέτοιου τύπου. Μόλις το είδα και το είχε και σε άλλες αποχρώσεις, έπαθα κακό και βγαίνει ακριβώς όπως βλέπετε το πάνω μέρος. Μισό λεπτάκι λίγο να σας δείξω, να σας τεστάρω εδώ πέρα λίγο την απόχρωση. Δείτε εδώ πώς βγαίνει, δείτε εδώ πώς βγαίνει. Και έχει και γκλίτερ μέσα και άντε γεια, άντε γεια. Και συνεχίζω με το τελευταίο πράγμα που αγόρασα από Kiko Milan και μετά αρχίζουμε το μακιγιάζ μας. Και είναι αυτή εδώ που εννοείται σήμερα θα σας τη βάλω αυτή την σκιά γιατί δεν μπορώ να αντισταθώ. Αυτή δεν τη χρησιμοποίησα, να είμαι ειλικρινής. Ήρθε η ώρα της όμως σήμερα. Δείτε εδώ και επίσης είναι χριστουγεννιάτικο, είναι από τα Holiday Gems πάλι, η Infinity Sparkle Eyeshadow. Αυτή είναι. Προλάβετε έτοιμα παρακαλώ, προλάβετε έτοιμα όσο τρέχει τώρα ακόμα στο προφίλ της Kiko Milano. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το μακιγιάζ μας. Εννοείται θα χρησιμοποιήσουμε και κάποια πράγματα που δεν ανήκουν στην Kiko Milano σήμερα και θα συνεχίσω με την πολύ αγαπημένη μας, ξέρετε, P. Louise Base, εννοείται. Ήρθα κοντά να με βλέπετε καλύτερα και πάμε ακριβώς κάτω από το φρύδι. Τώρα εγώ το έχω βάψει το φρύδι μου για να μην μας παίρνει και αυτό χρόνο. Και ταμπονάρουμε τα κλασικά όπως κάνουμε και πάντα. Σε συνέχεια της βάσης που βάλαμε στα μάτια παίρνουμε το Beauty Blender, κλασικά, και ταμπονάρουμε να πάρουμε την περιττή ποσότητα. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ extreme μάτι. Θέλω να είστε έτοιμες και έτοιμοι. Αλλά θα είναι πολύ wow. Αφού το σβήσουμε καλά, μπορούμε να περάσουμε στο eyeliner. Θα πάρω από Maybelline το Hyper Easy. Ένα πάρα πολύ λεπτό, δείτε πόσο λεπτούλικο είναι. Αυτό το eyeliner μου το στείλανε τώρα από τη Maybelline και πραγματικά όταν το είχα δει αυτό το eyeliner έλεγα πότε θα το πάρω, αλλά τελικά μου το στείλανε και πολύ χάρηκα. Και θα πάμε τώρα, εγώ τι θέλω εδώ να κάνετε, λίγο πιο ψηλά, δεν θέλω να πάμε όπως πάμε πάντα ακριβώς από τη γραμμή την κάτω προς τα πάνω, θέλω να πάμε λίγο πιο ανορθόδοξα θα το πω. Βλέπετε, δεν το ξεκίνησα από εκεί που τελειώνει το μάτι μου. Το ξεκίνησα από λίγο πιο πάνω. Αυτό θέλω να κάνετε προς το παρόν. Το ίδιο θα κάνω κι εγώ και από το άλλο μου μάτι. Να ξεκινάει αρκετά ψηλά. Και αφού οριοθετήσαμε στην ουσία το eyeliner που βάλαμε, για να ξέρουμε πού θα πατήσουμε, θα συνεχίσω με το γνωστό eyeliner της Kriolan, το gel eyeliner. Θα πάρω το πινέλο από Maybelline που με βολεύει εμένα, που είναι έτσι πλακουτσωτό. Και πάμε να δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Λοιπόν, πάω να πατήσω ακριβώς μέχρι τη γραμμή στην ουσία την οποία έχω οριοθετήσει. Δεν θα φτάσω μέχρι πολύ ψηλά γιατί δεν θέλω να χαλάσει το τόσο λεπτό που έχω. Ωραία. Και εδώ που είμαι τώρα, πάρω αυτό το πινέλο από Nancy, το αγαπημένο μου, αυτό που σας λέω, το πλαϊνό, που με αυτό μπορείτε να κάνετε θαύματα γενικά, να ξέρετε, και θα αρχίσω να σβήνω. Όταν φτάσω σε ένα επίπεδο να είναι αρκετά σβησμένο και αρκετά κατά πάνω, δεν με πειράζει πόσο μέσα θα μπω στη βάση μου. Θέλω να κάνω αυτό το πράγμα που έχω φτιάξει εδώ.
Ωραία, αφού έκανα το ίδιο και στα δυο μου μάτια, θα πάρω μια μαύρη σκιά. Τώρα εγώ θα χρησιμοποιήσω την παλέτα του James Charles, γιατί στην προκειμένη περίπτωση τώρα δεν έχω κάποιο μαύρο τη Kiko. Και θα πάρω τη μαύρη απόχρωση αυτήν εδώ. Και θέλω να πάω ακριβώς σύριζα με τις βλεφαρίδες μου, να πατήσω πάνω. Και μπορώ να καθαρίσω είτε με το δάχτυλό μου, αν έχω νύχια και τέτοια βολεύει, ειδικά αν είναι λιπαρή η βάση, είτε με ένα άλλο πινέλο που είναι ποτισμένο με κάποια λοσιόν. Και σιγά σιγά το ανεβάζω κατά πάνω. Πάμε πάλι με την ίδια λογική όπως το προηγούμενο μακιγιάζ που είχαμε κάνει με το φωσφοριζέ. Απλά εδώ θα το αλλάξουμε στην πορεία. Δεν με νοιάζει πόσο πάνω θα ανέβω. Μου αρκεί η γωνία εδώ να είναι πολύ λεπτή και προσθέτω και λίγο πιο μπροστά. Ωραία. Και συνεχίζω και λίγο εδώ να σβήνω, να γίνει λίγο μειόμορφο. Και θα κάνω το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Και θα συνεχίσω κάνοντας κάτι πολύ απλό. Θα πάρω αυτήν την τέλεια σκιά και με το χέρι μου. Α, okay. Δεν το περίμενα ότι θα είναι τόσο αποδοτική. Θα πάρω. Άντε γεια, παιδιά. Ερωτεύτηκα. Okay. Και αφού μπήκε τόσο ωραία με το δάχτυλο, τώρα επειδή αυτό μπήκε με το δάχτυλο οπότε δεν μπήκε τόσο σωστά, θα δούμε λίγο και πώς δουλεύει με το πινέλο. Θα πάρω ένα τελείως flat πινέλο και θα πάρω... Okay, δουλεύει εξίσου καλά και με πινέλο. Σοκ και δέος. Top of the top, παιδιά. Πέθανα με αυτή την απόχρωση. Τι απόχρωση είναι αυτή? Τρέλα. Τρέλα. Θα βάλουμε και λίγο καφέ να το ζεστάνουμε τώρα. Θα πάρω ένα πολύ μικρό blending brush, σχεδόν ανύπαρκτο αυτό που έχω. Και θα πάρω μια ανοιχτόχρωμη, αυτήν εδώ, μπέζ απόχρωση. Ίσα ίσα να... Έχει fallout και πέφτει πάνω στη γαλάζια σκιά μου και νευριάζω. Γαλάζια, πού την είδα γαλάζια? Μπλε σκιά μου εννοούσα. Και στη συνέχεια με ένα πιο blending brush, πιο blending, θα πάρω αυτήν εδώ την μπέζ τελείως απόχρωση, μπέζ ρόζ είναι βέβαια, και θα τα ενσωματώσω λίγο. Παίρνω λίγο το προηγούμενο πινέλο που βάλαμε την μπλε σκιά, λίγο να διώξω την καφέ που έπεσε από πάνω. Και με το blending brush που χρησιμοποίησα πριν, θα πάρω αυτήν τη σκούρη απόχρωση και πάω να πατήσω εδώ για να δώσω βάθος. Προσοχή, δεν το βγάζω πολύ έξω τώρα το σκούρο. Έτσι ένα ίσα ίσα σβήσιμο. Και μπλεντάρω. Με ένα είτε καθαρό ή με εκείνο που βάλαμε την μπέζ σκιά. Πάμε να συνεχίσουμε αυτό το μακιγιάζ και θα πάρω πάλι το πλαϊνό μου πινέλο που έχει το μαύρο πάνω, πάλι παίρνω μαύρη σκιά και πάω σύριζα με τις βλεφαρίδες μου. Κάνω αυτό εδώ, συνεχίζω πολύ λεπτά μέχρι μπροστά. Και για να μην φαίνεται τόσο έντονο αυτό που έχω κάνει, παίρνω ένα μωρομάντιλο και σβήνω γιατί θέλω ίσα ίσα να αχνοφαίνεται. Αφού κάναμε τα μάτια, πάμε να συνεχίσουμε με τη βάση μας και εννοείται θα χρησιμοποιήσω το Instant Moisture από Kiko Milano. Θα βάλω αυτήν εδώ την ποσότητα στο χέρι μου και θα πάρω ένα πινέλο flat. Δείτε κιόλας πόσο ενυδατωμένο φαίνεται το δέρμα από εδώ και κάτω και πόσο ωραία
ελαφριά κάλυψη έχει, δηλαδή ούτε πολύ στουπέτσι, αλλά πολύ πολύ ωραία, ενυδατική βάση, πολύ. Συνεχίζω με το Instant Anti-Age Concealer της Maybelline. Η συγκεκριμένη απόχρωση είναι 03 Fair. Και πάω κάτω ακριβώς. Να τοποθετήσω το concealer μου. Και σε κάποια σημεία που θέλω να δώσω λίγο περισσότερο φως και ταυτόχρονα κάλυψη. Γενικά το σημερινό μακιγιάζ είναι ένα οικονομικό, θα πω, μακιγιάζ, από άποψη ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι μεγάλης αξίας, οπότε είναι εύκολο σε γενικές γραμμές να το κάνετε. Γι' αυτό διάλεξα κιόλας και κάποια προϊόντα της Maybelline και όχι κάποια πιο ακριβού budget, πως είμαι έτσι και μιλάω βέβαια. Παίρνω το beauty blender μου και πάω τα μποναριστά και πολύ πολύ κοντά στο μάτι. Τέλεια, πάμε να συνεχίσουμε με το stick το χριστουγεννιάτικο και θα βάλω μπόλικο μπόλικο ρούζ από εδώ. Θα συνευχίσω και λίγο έτσι πάνω στη μύτη και θα ανεβάσω και λίγο πιο ψηλά. Τώρα ξέρω είμαι σαν χαζή, αστεία χαζή κιόλας. Θα πάρω το πινέλο του ρούζ μου, έτσι ένα λεπτούλικο φλάφι, το οποίο μαδάει. Λίγο φρέσκο και λίγο ηλιοκαμένο το θέλω το δέρμα, ούτως ή άλλως. Γι' αυτό προχώρησα και μέχρι τη μύτη. Συνεχίζω με το highlighter από το stick και παίρνω και βάζω εδώ πάνω και εδώ πάνω και προχωράω μέχρι... έβαλα πολύ... εδώ πάνω. Λοιπόν, όταν είναι έτσι λιπαρά τα highlighter, μου αρέσει να τα βάζω έτσι τα μποναριστά με τα δάχτυλά μου, γιατί θεωρώ πως στρώνουν πολύ πιο ωραία και φαίνονται πολύ φυσικά. Κατευθείαν θα δείτε πως θα στρώσει και το ρούζ, δεν θα φαίνεται έτσι ξένο. Βάζω και λίγο από εδώ πάνω. Δείτε πως λαμπυρίζει. Συνεχίζω με το contouring μου και θα πάρω την Anastasia Beverly Hills Palette, Contour Kit Palette, και πάω λίγο να δώσω βάθος και ένταση στο πρόσωπό μου. Και θα προσθέσω λίγο με την James Charles Palette, αυτήν εδώ τη λάμψη, την ανοιχτόχρωμη, την αρκετά, στην εσωτερική αλλά και κάτω εδώ στη γωνία. Προσπαθήσω λίγο να τα μπλέξω μεταξύ τους, να μην φαίνεται ξένο. Τέλεια, και το ίδιο θα κάνω και από την άλλη. Αμέσως μετά θα τοποθετήσω τη Size Up μασκάρα στα βλέφαρά μου. Θα βάλω και λίγο στις κάτω, ίσα ίσα θα τις ακουμπήσω. Και θα προσπαθήσω γενικά όσο μπορώ να τις κρατήσω πάνω τις πάνω, να διαχωριστούν από τις κάτω, για να φαίνεται κιόλας και το εφέ που έχουμε φτιάξει. Λοιπόν, θα τοποθετήσω στην άκρη λίγες βλεφαριδούλες. Θα μπορούσαμε να βάλουμε είτε τουφάκια. Εγώ έχω τώρα αυτές από την Eldora που είναι η H127. Έχει μέσα 4 διαφορετικά μεγέθη. Θα πάρω το μεγαλύτερο μέγεθος. Θα βάλω λίγο ντουο στο χέρι μου από την κόλλα. Θα πάρω το μεγαλύτερο μέγεθος που έχει μέσα. Και θα το τοποθετήσω έτσι, με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται λες και πετάει από το μάτι. Λες και είναι στην άκρη του. Like this. Το ίδιο θα κάνω και από την άλλη. Και αυτό στην ουσία είναι ένας τρόπος να κάνουμε έτσι ένα lifting τα μάτια. Εννοείται από κοντά δεν φαίνεται τόσο πιστικό. Εννοείται αυτό, θα στεγνώσει και η κόλλα. Αλλά όσο στεγνώνει φαίνεται και πιο ωραίο. Και για να φαίνεται πιο πιστικό μπορούμε να πάρουμε αυτό το ενδιάμεσο μέγεθος και να το τοποθετήσουμε στην ουσία
ενδιάμεσα για να μην φαίνεται ότι έχει πιο κάτω και πιο πάνω βλεφαρίδα. Παίρνω ένα σπούλι και τα χτενίζω λίγο να μπει στην ουσία η μία μέσα στην άλλη. Δείτε τι ωραία που φαίνεται κιόλας. Αν κάτι αξίζει πάρα πολύ από Κικομιλάνο, πραγματικά αξίζει, είναι τα gloss της. Οπωσδήποτε να πάτε να πάρετε, αυτό είναι το νούμερο 17. Το έχω πάρει ήδη δεύτερη φορά πριν πάω τώρα. Είχα πάει στο εξωτερικό και το είχα τσιμπήσει για να είμαι σίγουρη ότι θα το έχω. Και αυτό είναι το νούμερο 19. Σήμερα θα βάλω το νούμερο 19 γιατί ταιριάζει πιο πολύ, είναι πιο beige και ταιριάζει πιο ωραία με το μακιγιάζ μου, αλλά το 17 είναι το αγαπημένο μου παρόλα αυτά. Θα χρειαστώ ένα πολύ σκούρο περίγραμμα, το συγκεκριμένο από Tommy G είναι διπλό μπρος πίσω. Αυτό γιατί θέλω να μεγαλώσω λίγο τα χείλη μου. Η απόχρωση είναι η 01 γιατί δεν σας το είπα αυτό. Και θα βάλω στο εσωτερικό το γκλωσάκι, το οποίο είναι πάρα πολύ ενυδατικό και επίσης μυρίζει απίστευτα ωραία. Λοιπόν, αυτό ήταν το haul και το μακιγιάζ μου από Kiko Milano. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε να πατήσετε ένα like από κάτω. Εάν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι σας. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι σας. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι σας. Με βοηθάτε πάρα πολύ με τα σχόλιά σας που μου γράφετε τι θέλετε να δείτε από εμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μεγάλωσε τόσο πολύ η παρέα μας και είμαστε έτσι πιο πολύ και μου λέτε πιο πολλά πράγματα. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό και τα λέμε την επόμενη Κυριακή με νέο βίντεο. Έως τότε, φιλάκια πολλά!